είχαμε τραγωδία, όχι απλά ένα ατύχημα τροχαίο, κύριε Παπαγιάννη. Μια τραγωδία, και δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι καινούργιοι λόγοι και δεν είναι ξένη η συνθήκη για τα γύρω χωριά. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Να σου πω αρχικά ότι διαμόχω του Αιγαίου περισσότερου θανάτου σε αναλογία πληθυσμού, τη μεγαλύτερη εθνική συμμόρια ΔΕΗ όσον αφορά τα τροχιά σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Εάν δει κάποιο την κατάσταση που επικρατεί στην ελεύθερη αμόχωστον, εάν εξαιρέσουμε την κεντρική οδό, όλε τι συνδέσει μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων πλέον δεν έχουν φώτα. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι από τη φύση του είναι επικίνδυνοι και δεν είναι τυχαίο ότι κάθε λίγο διάστημα ακούμε για θανατηφόρο που είναι κυρίως, αφορά κυρίως νεαρούς ανθρώπους. Το να χάνονται τρία παιδιά 18, 20 και 20 χρονών, δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό να συζητούμε μετά από αυτά τα γεγονότα δημόσια, και είναι τραγικό μόνο και μόνο που θα πρέπει καθημερινά να ακούμε για τέτοια γεγονότα. Να σας πω όμως μια προσωπική μου παρατήρηση. Τα ατυχήματα, όλα αυτά που περιγράφεται και αυτή η κατάσταση που περιγράφεται, είναι σε δρόμους που δεν πάνε τουρίστες. Δηλαδή, όπου πάνε τουρίστες, προσέχουμε το οδικό δίκτυο, το έχουμε τζάμι, χαλί, το οδόστρωμα φωτισμένο και κυριλέ, και εκεί που είναι οι άνθρωποι των χωριών, ξεχασμένο από το Θεό. Θα σας πω κάτι. Γιατί δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι η διασύνδεση ανάμεσα σε Αγία Ανάπα και Πρωταρά έχει τα ίδια προβλήματα όπως έχει το Φρέναρος. Σαφώς και δεν τα έχει. Σαφώς και δεν τα έχει. Να σας πω κάτι που όσοι νιώθουμε, όσοι ζούμε σε ελεύθερα μόνο, τον νιώθουμε πολύ έντονα. Το οδικό δίκτυο είναι το ένα θέμα, είναι από τα σημαντικότερα. Δεν μπορεί το κράτος με τη μεταρρυθμίση των Δήμων να έχει δώσει, να έχει ανακοινωθεί ότι το ποσό που θα δαπανηθεί από τους Δήμους που πλέον είναι υπεύθυνοι για τα οδικά δίκτυα σε πανκύπρια βάση να είναι 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια δεν μπορεί να βελτιώσει τους δρόμους της ελεύθερης αμοχώς του ούτε στο ίμιση. Ναι, ναι. Αυτό δείχνει μια πρόθεση. Το δεύτερο, συζητούμε για τις κάμερες. Αυτό το κράτος έχει αναλωθεί τα τελευταία χρόνια για τις κάμερες. Η αιτιολογία που μας έφεραν τις κάμερες ήταν η μείωση των θανατηφόρων και φέτος πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος. Έχουμε ραγδαία ανάπτυξη των θανατηφόρων. Δεν μπορεί ένα κράτος ή συντονισμένη πολιτεία να τοποθετεί κάμερες σε δρόμους που δεν είχαν ποτέ θανατηφόρα, δρόμους που το όριο είναι 50 και ο σκοπός είναι να βρούμε τον άλλον που πάει 58 ή 60 χιλιόμετρα ως φόρος πρακτική πολιτική. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή για αυτό το πράγμα. Και δρόμους οι οποίοι έχουν σειρά θανατηφόρων να μην έχουμε δει ποτέ κάμερα, α πούμε. Ποια είναι η λογική που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο? Μάλιστα. Να σας πω ακόμα κάτι, και είναι έκκληση αυτό. Το έχουμε μπει και σε προηγούμενους υπουργούς παιδείας, το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή Μεταφορών. Δεν νοείται ένα ευρωπαϊκό κράτος να μην έχει στο σχολείο από πολύ παιδικές ηλικίες το μάθημα της οδικής συνείδησης. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που το έχω αναφέρει στον προηγούμενο υπουργό παιδείας και ήταν χαρακτηριστικό. Συμμετείχαμε στα εγγένεια ενός πάρκου σε ένα σχολείο στη Σωτήρα για οδική συνείδηση, ναι, για παιδιά 4, 5 και 6 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα σχολεία, που έγινε με ιδιωτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με το κράτος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καθορισμένο μάθημα που θα ενημερώνει τουλάχιστον δύο κινδύνους τα παιδιά. Γνωρίζουμε όλοι ότι γίνονται κάποιες ημερίδες από την αστυνομία, κάποιες ελάχιστες μέρες του χρόνου γίνεται μια παρουσίαση από την αρμοδία αρχή προς τα σχολεία και μέχρι εκεί. Δεν εντάσσεται η κυκλοφοριακή αγωγή στα βασικά ζητήματα αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος? Να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι, θα πω ξανά, η λέξη τραγικό. Ακούμε συνεχώς ειδήσεις οι οποίες είναι μαύρες ειδήσεις. Ειδήσεις οι οποίες, για όσους έχουν αποκτήσει παιδιά, μας προκαλούν πολλές φορές τρόμο. Η ανησυχία δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθει ο μέσος πολίτης. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα καθημερινά εδραιώνεται. Δηλαδή, ακούμε πολύ περισσότερα περιστατικά από ό,τι ακούγαμε πιο παλιά. Και ήρθε η ώρα, θεωρώ, να αντιληφθούμε πρώτα απ' όλα ότι η υπηρεσία που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα είναι η αστυνομία. Από την αστυνομία έχουμε δεκάδες παράπονα ότι υπάρχει υποστελέχωση, ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί πρώτης γραμμής, ότι υπάρχει διαφθορά, ότι. Δεν μπορεί ένα κράτος να περιορίζεται στην αλλαγή προσώπων. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή προσέγγισης, θα πρέπει να υπάρξει αποφασιστικότητα και για να υπάρχει και εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Πριν ανέφερα ένα παράδειγμα. Οι περισσότεροι, αν του ρωτήσει αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, θα σας πούν ότι νιώθουν θυμών για τον τρόπο που το κράτος αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, που δεν είναι απλώς προβλήματα, είναι παθογένειες.
θα πρέπει και το κράτος να δείξει ότι πλέον δεν μιλούμε, δεν αναφέρουμε, δεν ανακοινώνουμε. Προχωρούμε σε αυστηρά μέτρα. Και τα αυστηρά μέτρα, κατά τη δική μου άποψη, πάνω και είναι η ταπεινή άποψη μου, δεν μπορεί να είναι τώρα μια εκστρατεία, για παράδειγμα, των 5 ημερών, θα καταγγείλουμε 1000 πολίτες, ναι, ναι, και τελειώνει. Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερο θυμόν, περισσότερη αμφισβήτηση προς τους θεσμούς. Και αυτά τα πράγματα σας λέω ότι καλό θα ήταν να τα δούμε πρώτα αποφασιστικά και χωρίς πολλές τιμαροκρουσίες. Δεν είναι θέματα για, ούτε για διεκδίκηση ψήφων αυτά, ούτε για να φαινόμαστε οι σωστοί και οι άμεμπτοι. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει. Ας τα κάνουν οι πολιτικοί και για προσάγρα ψήφων. Αρκεί να τα κάνουν. Υπάρχει κάποιο δηλαδή πολιτικό. Αυτό. Θα είναι έγκλημα να γίνει αυτό. Εγώ θέλω. Πρέπει να τα κάνουν να φέρει αποτέλεσμα, ναι, και ας τους ψηφίσει ο κόσμος. Για αυτό που θα κάνουν. Ας σας ψηφίσει ο κόσμος και εσάς για αυτό που πράτεται. Μακάρι να τα κάνουμε και να μην ψηφίσει κανένα κόσμος. Αυτά τα πράγματα είναι αυτά που θα παραδώσουμε στη νέα γενιά. Δεν μπορούμε να συζητούμε αυτή τη στιγμή και να πιστεύουν κάποιοι ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να είναι διαπραγματεύσιμο, αν θα γίνει αρεστό ή όχι. Και εκεί που δεν θα γίνει αρεστό, φτάνει να λύσει το πρόβλημα, πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια σε σειράν δρόμο. Δεν υπάρχει φωτισμός σε δρόμους που τα χωριά που ενώνονται έχουν 6, 7, 8.000 κόσμων το έναν και άλλο τόσο το άλλο. Και αυτό το κράτος έχει επιλέξει να ασχοληθεί με ένα μέτρο που αποφέρει χρήματα στο κράτος και δεν προστατεύει κανέναν. Τις κάμερες λέτε. Ναι, και επιμένω με τις κάμερες για ένα απλούστο λόγο. Έχει συμβεί ένα περιστατικό την Κυριακή που μας έχει περάσει μετά το τραγικό σύμφαν. Μέσα στον κύριο δρόμο από τη Λάρναγα προς την Αμόχωστο. Υπάρχουν, λέει, τα σταθερά σημεία όπου υπάρχει προειδοποίηση για κάμερες. Ναι. Και δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις σήμανση με την οποία να λέει ότι υπάρχει κινητή κάμερα σε αυτό το σημείο. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι ο σκοπός δεν είναι η πρόληψη και να το δει ο οδηγός για να μην τρέχει. Η μόνιμη τοποθέτηση σημάνσεων μέσα στον κύριο δρόμο δηλώνει ότι σε κάποια φάση θα υπάρχει κάμερα. Φαίνεται ότι αρκετοί όταν δεν υπάρχει η κάμερα, η σημασία τρέχω αυτή, ναι, θα τρέχουν. Άρα πάνε να τους ευνηδιάσουν πια τσακώνοντάς τους. Ακούστε τι έχει γίνει. Ένας οδηγός έχει χτυπήσει ένα άλλο αυτοκίνητο. Το άλλο αυτοκίνητο που είχε μια οικογένεια μέσα, ο πατέρας με τους γιους του, έχει ανατραπεί μέσα στον κύριο δρόμο και ξέρω μετά από την απόσταση είχε κάμερα. Αν υπήρχε η σήμανση επιπλέον ότι ξέρετε σε 50-100 μέτρα υπάρχει κινητή κάμερα, αυτό δεν θα έτρεχε όσο έτρεχε καταρχάς. Όταν σταμάτησα μια φορά στον κύριο δρόμο να κάνω παρατήρηση σε ένα από τους οδηγούς των καμερών που ήταν σε σημείο που δεν τον έβλεπες εκτός και αν τον περνούσες, μου είπαν ότι έτρεχα 120 και του λέω δεν με ενδιαφέρει πόσο έτρεχα. Εγώ μπορεί να είναι 119-120. Εσύ στο σημείο που είσαι δεν φαίνεσαι. Άρα δεν είσαι εδώ για να προστατεύσεις κάποιον. Είσαι εδώ για να ξεγελάσεις κάποιον. Και αυτός που ήταν εκεί προφανώς ακολουθούσε οδηγίες. Μου λέει αυτό είναι το σημείο που μου είπαν να είμαι. Το είπαμε στον Υπουργό, το είπαμε στην Επιτροπή Μεταφορών. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε συζητήσει. Παλαιότερα δεν υπάρχει διαφορά. Παλαιότερα είχαμε άλλα. Είχαμε αστυνομικούς στις τροχές που πεταγόντουσαν μέσα από τους θάμνους. Έκαναν τώρα έχουμε το ίδιο πράγμα με τις κάμερες. Έχουμε το ίδιο πράγμα με τις κάμερες ασφαλείας. Ναι, γιατί εγώ τσακώθηκα με αστυνομικό, όχι. Δεν με έγραψε, αλλά κόντεψα να τον σκοτώσω. Ναι, πώς αναμένει το κράτος να δεχτώ ότι αυτό είναι μέτρο για προστασία κάποιον. Ναι.